Κυρίες και κύριοι και φίλοι τηλεθεατές της Κοσμοτέ TV, ο επόμενος αγώνας γίνεται με K1 Rules στα 62 κιλά, τρεις γύρι των τριών λεπτών στην κόκκινη γωνία. Έρχεται από το κριτικό σκαμπ. Στη γωνία του ο Νίκος Κριτικός με ρεκόρ 10 νικών. Κυρίες και κύριοι, ζυγίστηκε 61,1 κιλά και είναι ο Πέτρος Αθανασίου. Αντίπαλός του στην μπλε γωνία, με ρεκόρ 11 νικών και 2 ητών, έρχεται από το BG Academy, ζυγίστηκε στα 61 κιλά. Στη γωνία του είναι ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Το χειροκρότημα σας για τον Άγγελο Γιακουμή. Διαιτητής της αναμέτρησης ο κύριος Θοδωρής Θοδωρακάκος. Τρίτο παιχνίδι στο δεύτερο Spartans Night, εδώ στο κλειστό της Ζωφριά, στα Άνω Λιώσια. Ο Πέτρος Αθανασίου στην κόκκινη γωνία, αθλητής του Νίκου Κριτικού, ενός εκ των επιφανέστερων Ελλήνων προπονητών στο kickbox. Και ο Άγγελος Γιακουμής της BG Academy, του Γιώργου Χαλκίδη και του Μπάμπη Παπαδόπουλου, ο οποίος θα βρίσκεται στην γωνία του αγώνα στα 62 κιλά, 3 τρίλεπτα και μία μάχη ανάμεσα σε δύο αρκετά ικανούς και ταλαντούχους αθλητές, νεαρούς σε ηλικία. Γεννημένος το 1993 ο Γιακουμής, γεννημένος το 1995 ο Καμικάζη, όπως είναι το παρατσούκλι του Πέτρου Αθανασίου. Όλα είναι έτοιμα και έχουμε μάτς για το τρίτο παιχνίδι της βραδιάς για τα 62 κιλά. Με τα κόκκινα γάντια ο Πέτρος Αθανασίου, με τα μαύρα γάντια ο Άγγελος Γιακουμής. Της κόκκινης και της μπλε γωνίας αντίστοιχα. Συνδυασμός που τελειώνει με low από τον Πέτρο Αθανασίου. Από κοντινή απόσταση επιχειρούν να δουλέψουν οι δύο αθλητές. Δοκίμασε το γόνατο εκεί ο Πέτρος Αθανασίου. Κάτι το οποίο συχνά λέει στους αθλητές του να κάνουν ο Νίκος Κριτικός. Μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος, οι καταβολές του προέρχονται από το ΤΑΕ. Και για τον λόγο αυτό φροντίζει να το περάσει αυτό στα παιδιά με τα οποία δουλεύει, προκειμένου να το έχουν ως όπλο στη φαρέτρα τους. Ούτως και αλλιώς, τα περισσότερα παιχνίδια που παίζουν οι αθλητές του Νίκου, του Κριτικού, είναι K1 όλοι. Οπότε, αναγκαστικά, μπαίνει μέσα στο παιχνίδι των γονάτων. Επιχείρησε ξανά να βάλει γόνατο εδώ ο Πέτρος Αθανασίου, έχασε όμως την ισορροπία του. Δεν ήταν καλά τα direct από τον Γιακουμή, τελείωσε με ένα χτύπημα ψηλά. Με το πόδι, με ένα high kick. Υπομονετικοί οι δύο αθλητές. Τα low εδώ στις ανταλλαγές ανάμεσα σε Γιακουμή και Αθανασίου. Το δεξί, το πίσω χέρι από τον Γιακουμή επάνω στην άμυνα του Πέτρου Αθανασίου. Οι δυο τους τίθενται αντιμέτωποι ξανά. Τίθενται αντιμέτωποι για δεύτερη φορά μετά την πρώτη τους αναμέτρηση το 2018, η οποία οδηγεί σε αυτή τη ρεβάν στην οποία έχουμε φέτος και η οποία τότε είχε βγάλει νικητή τον Άγγελο Γιακουμή. Γιακουμής ξανά με το πίσω χέρι απείλησε, δέχτηκε το low στη συνέχεια, προσπαθεί να κλείσει τον Αθανασίου κοντά στα χινιά, όμως ο αθλητής του Νίκου Κριτικού θα βρει τον τρόπο να αποφύγει αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
Ο Νίκος Κρητικός φωνάζει στον Αθανασίου να μην περιορίζεται στις γωνίες, διότι ο Γιακουμής προσπαθεί να του κόψει το ring και να τον κρατήσει περιορισμένο σε εκείνο το σημείο. Είδαμε το high kick, με low τελείωσε ως απάντηση στα χτυπήματα του Γιακουμίου Αθανασίου. Ο Αθανασίου κάποιες φορές έχει ψάξει με ίσιο direct να βρει, να βρει στο κορμί τον Άγγελο Γιακουμή. Παιχνίδι υπομονής, Γιάννη Κακαράκη, δεν τους βλέπουμε να παρασύρονται από στοιχεία τα οποία μπορούν να τους οδηγήσουν σε δύσκολες καταστάσεις μέχρι τώρα. Μην ξεχνάμε ότι και οι δύο αθλητές είναι πάρα πολύ έμπειροι, προέρχονται από καλά παιχνίδια τώρα τελευταία. Ο ένας από το Κόμοντο, ο άλλος από Κύπρο. Και οι δύο βέβαια νεμικές, οπότε και ψάχνουν. Είναι το δεύτερο παιχνίδι, είναι η ρεβάντς τους. Οπότε ξέρει ο ένας τον άλλον και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν πρέπει να ανοιχτούν. Εδώ τελειώνει ο γύρος και σε συνέχεια αυτού που ανέφερε ο Γιάννης Κακαράκης να πούμε ότι ο αθλητής του Νίκου Κρητικού, ο Πέτρος Αθανασίου, νίκησε στο Κομόντο τον Μάριο Λούλα, ενώ ο Άγγελος Γιακουμής νίκησε στο God of War τον Ζάο Τσιον Γιάνγκ στη διοργάνωση με τους Κινέζους που έμεινε πριν από λίγο καιρό, υπό την αιγίδα του Στέλιου Πολίτη. Εδώ ο Μπάμπης Παπαδόπουλος ξανά σε μια βραδιά εξαιρετικά κουραστική για τον Μπάμπη Παπαδόπουλο με τόσους και τόσους αθλητές. Στο σύνολο 8 αθλητές και στην Undercard και στη Main Card του παιχνιδιού έχει η BG Academy, συν τα οργανωτικά καθήκοντα της φιλοξενίας εδώ του Spartans Knights στο κλειστό της Ζωφριάς για δεύτερη χρονιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να δουλεύεις και στους δύο ρόλους. Όταν έχεις μόνο το κομμάτι προπονητικό, έχεις να κάνεις μόνο με τους αθλητές σου. Αυτή τη στιγμή ο Μπάμπη βέβαια έχει το δεξί του χέρι, είναι ο συνεργάτης του, ο Γιώργος Χαγγίλης, αλλά όπως και να έχει και αυτό στο μυαλό του, είναι και εδώ και εκεί. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για τον Μπάμπη. Βέβαια το μεγαλύτερο μερίδιο έχει να κάνει με τους αθλητές. Και είναι δύσκολο πολύ. Αθανασίου και Γιακουμής έτοιμοι για έναν ακόμα γύρο. Για τον δεύτερο γύρο της μάχης τους, η οποία μέχρι στιγμής δεν μας έχει δείξει κάποια ξεκάθαρα στοιχεία αναφορικά με το αν κάποιος είναι φαβορή και αν κάποιος είναι outsider. Είναι ένα μέχρι τώρα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι. Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο low από τον Αθανασίου. Θέλησε να κάνει το ίδιο ο Γιακουμής, αλλά ο αθλητής του Νίκου Κρητικού είχε ήδη φύγει πίσω. Είδαμε την μπροστινή με το πίσω πόδι, από τη front kick από τον Πέτρο Αθανασίου. Απασχολεί λίγο επάνω στην άμυνα και τελειώνει με low ο Άγγελος Γιακουμής, που έχει σωματικά μια υπεροχή, είναι λίγο ψηλότερος από τον αντίπαλό του. Πολύ όμορφο το uppercut στο ξεκίνημα. Απάντησε ο Γιακουμής. Άστοχο το χτύπημα, το κροσέ και σε αυτή την περίπτωση. Στο τελείωμα, απάντησε στην κόντρα από τον αθλητή του Νίκου Κρητικού. Ξανά έβαλε γόνατο ο Αθανασίου. Δεν υπάρχει ούτε σε αυτή την περίπτωση φυσικά knockdown. Πρώτη τελειά γλίστρεμα, οι δύο αθλητές αγγίζουν τα γάντια, συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Γιακουμής με ένα high kick πάνω στην άμυνα του Αθανασίου. Χτυπήματα τα οποία ακούγονται, χτυπήματα δυνατά, χτυπήματα με διάθεση. Ένα middle kick τώρα στα πλευρά από τον Αθανασίου προς τον Γιακουμή. Δουλεύουν πάρα πολύ με τα πόδια σε αυτή την περίπτωση οι δύο αθλητές. Δεν πρόλαβε να απαντήσει εδώ με το high kick. Έμοιαζε περισσότερο ο Γιακουμής προς τον Αθανασίου. Οδηγούμαστε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση και του δεύτερου γύρου, στο πιο ανταγωνιστικό μέχρι στιγμής από τα παιχνίδια που έχουμε δει ως τώρα στο φετινό Spartans Night. Στην κόντρα με το αριστερό κροσέ ο Αθανασίου επιχείρησε να απειλήσει, αλλά ο Γιακουμής ήταν ήδη μακριά. Να κάνει δουλειά κλείνοντας τον αντίπαλο του στη γωνία ο Γιακουμής, ο πιστοχωρεί σε αυτή την περίπτωση. Όμορφο low από τον Πέτρο Αθανασίου. Μπράβο, 45, μπράβο, ρε. Μένουν περίπου 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου γύρου. Πολύ δυνατό το
Middle kick ξανά προς τα πλευρά του Άγγελου Γιακουμή. Εδώ ψάχνοντας το κεφάλι του Αθανασίου προς τα πλευρά. Ζητώ συγγνώμη, ψάχνοντας το κεφάλι του Αθανασίου, ο Γιακουμής έχασε λίγο την ισορροπία. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Και εδώ έχουμε knockdown. Δεν θα μπορέσει στις ανταλλαγές αυτές να κρατήσει την άμυνά του τελείως όπως θα έπρεπε να είναι σε αυτή την περίπτωση ο Αθανασίου, και ο Γιακουμής θα τον τιμωρήσει ρίχνοντάς τον στο ρίγκο. Ο Γιακουμής όμως βλέπει τον αντίπαλό του να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στο μέτρημα του διαιτητή. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο γύρος τελειώνει κάπου εδώ. Ο Γιακουμής ήταν να μπαίνει πολύ επιθετικά, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είχε προϋπάρξει λίγο πριν το knockdown. Ήταν η ευκαιρία του. Βέβαια ήταν ακριβώς 5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Οπότε ήταν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος ώστε να μπορεί να βρει ένα κέριο χτύπημα. Πάρα πολύ ωραία κόντρα. Βρήκε το αριστερό κροσέ. Τον Πέτρο. Ελπίζω στο ένα λεπτό του time να μπορέσει να το καταπιεί. Αλλιώς βλέπω να κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Γιακουμής στο τέλος. Ο δεύτερος γύρος ήταν τόσο μοιρασμένος που το μία σου και μία μου έπρεπε να φέρει μια τέτοια κόντρα μπροστά. Ήταν οριακό και είναι κάποιες φορές ίσως να είναι άδικο για τους αθλητές το ότι ένα στίγμα τόσο οριακά κάνει τη ζημιά, αλλά όπως και να έχει βοήθησε πολύ τον Αθανασίου το ότι τελείωσε ο γύρος και έτσι έχει τη δυνατότητα να πάρει μια ανάσα και να μπει ξανά στη μάχη. Μένει να δούμε πώς θα είναι το τελευταίο τρίλεπτο. Ήταν πολύ τυχερός, θα έλεγα, γιατί ήταν ακριβώς 5 δευτερόλεπτα πριν το καμπανάκι και ελπίζω να τα κατάπιε για να δούμε και τον τρίτο γύρο εξίσου καλό όσο το δεύτερο. Ο τρίτος γύρος ξεκινάει κάπου εδώ. Έχουμε πάντως μέχρι στιγμής την κάρτα του Spartans Knight και knockout και knockdown και αρκετά χτυπήματα και αρκετά καλές μάχες. Ούτως ή άλλως είναι τέτοια η σχεδίαση της διοργάνωσης που στοχεύει εξ ολοκλήρου στο θέαμα ώστε να βγει μέσα σε μικρό χρόνο, σε αυτά τα 3-3 λεπτά, το καλύτερο δυνατό από αυτή την άποψη. Ο Αθανασίου είναι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να μπει επιθετικά τώρα απέναντι στον Γιακουμή, έχοντας εικόνα του ότι το knockdown δεν τον έχει βοηθήσει. Το knockdown, το οποίο ο ίδιος έχει δεχθεί, δεν τον έχει βοηθήσει να έχει το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι μέχρι εκείνο το σημείο τα δεδομένα ήταν πολύ ισορροπημένα. Όμορφο δεξί, όμορφο αριστερό κροσέ και τελείωμα με το low από τον Άγγελο Γιακουμή. Κάθε φορά που έρχονται κοντά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και οι δύο, διότι σε αυτές τις ανταλλαγές με τα χτυπήματα έγινε η ζημιά νωρίτερα και θα μπορούσε να είναι αντίστροφο το χτύπημα Γιάννη Κακαράκη. Πολύ εύκολα. Και οι δύο πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα και κέραια χτυπήματα. Δηλαδή σημαδεύουν, δεν είναι να πεις ότι χτυπάει και όπου να είναι. Βλέπεις ότι πλέον το επίπεδο από αυτά που βλέπαμε στα pre-game είναι τελείως διαφορετικό. Εδώ το κάθε χτύπημα τελειώνει όλο το παιχνίδι. Εδώ επιχείρησε να βάλει το αριστερό κροσέ ο Αθανασίου στις κόντρες με τον Άγγελο Γιακουμή. Πολύ υψηλό το θέαμα κάθε φορά που οι δύο kickboxers έρχονται σε τέτοια απόσταση και ανταλλάζουν με τα χέρια τα χτυπήματά τους. Απασχολεί λίγο με ένα αναγνωριστικό middle kick με το αριστερό ο Γιακουμής. Ξανά με αυτό το συνδυασμό, δεξί direct και αριστερό κροσέ. Τον έχουμε δει να τον επιστρατεύει το συνδυασμό αυτό αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κυνηγάει ο Άγγελος στο αριστερό κροσέ. Και εδώ βλέπουμε με το ίδιο χέρι αρχικά ένα κροσέ στο σώμα και στη συνέχεια στο κεφάλι. Πράγματι, σε συνέχεια αυτού που είπες Γιάννη, ο Γιακουμής απειλήθηκε μάλλον από το χτύπημα του Αθανασίου. Έχει ωραία χέρια, γρήγορα ο Πέτρος Αθανασίου. Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με τον αθλητή του Μπάμπη Παπαδόπουλου και του Γιώργου Χαλκίδη. Εδώ φεύγουμε λίγο από τα όρια του ΚΑΠΑ1. Ο διαιτητής θα παρέμβει άμεσα για να επαναφέρει στην τάξη τους δύο αθλητές. Γέμισε το δεξί μετρώντας αρχικά με το πρώτο του χέρι ο Γιακουμής. Η άμυνα ήταν ψηλά από τον Αθανασίου. Δυνατά χτυπήματα, γεμάτα. Έτσι θα είναι όλη η απόψινη κάρτα. Επαναλαμβάνω, είναι 3-3 λεπτά. Δεν υπάρχει χρόνος για πολλή μελέτη. Εξ αρχής οι αθλητές θα μπουν στη μάχη για να δώσουν ό,τι έχουν. Ξανά οι κόντρες εδώ με τον Γιακουμή και τον Αθανασίου να μην έχουν τη σωστή απόσταση για να βάλουν τα χτυπήματα τα οποία θα τους βολέψουν. Βάζει τα γόνατα εδώ Αθανασίου, νομίζω ο Γιακουμής το επιχείρησε σε δύο περιπτώσεις νομίζω. Αριστερό και δεξί από τον αθλητή του Μπάμπη Παπαδόπουλου. Ξανά αγκαλιασμένοι οι δύο αθλητές και κάπου εδώ το παιχνίδι
Ολοκληρώνεται μια πολύ όμορφη μάχη, μια μάχη με knockdown και με αγωνία. Να δούμε τι θα συμβεί αναφορικά με το ποια θα είναι η κατάληξη, που θα πάει νίκη σε αυτό το παιχνίδι Γιάννη Κακαράκη με βάση τα όσα είδαμε στα 3-3 λεπτά. Δεν θέλω να διακεντρέψω καμία πρόβλεψη ως προς το κομμάτι του αποτελέσματος. Βέβαια είναι ένα μεγάλο προβάδισμα του Άγγελου. Το λόγω του knockdown. Με το knockdown. Εάν θεωρήσουν οι κριτές ότι δεύτερο-τρίτο γύρο πήρε ο Πέτρος, σημαίνει ότι πάμε στον εξαγύρο. Άρα ό,τι έχουν δει, γιατί ό,τι έχουν δει οι κριτές. Για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Οι δύο αθλητές έδειξαν να κινούνται σε μια λεπτή ισορροπία σε αρκετές περιπτώσεις. Κάθε φορά που έρχονταν κοντά, και εδώ βλέπουμε το σημείο που δείχνει την αναγνώριση της προσπάθειας του ενός προς τον άλλο. Όμορφες στιγμές εδώ, με τους διαθλητές να πηγαίνουν και στις γωνίες. Αγκαλιάστηκε ο Γιακουμής με τον Νίκο Κρητικό και ο Θανασίου με τον Πάβη Παπαδόπουλο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για την αναγγελία του αποτελέσματος σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον ως τώρα. Έχουμε νικητή με ομόφωνη απόφαση και έρχεται από την μπλε γωνία Άγγελος Γιακουμής. Ο Άγγελος Γιακουμής είναι πράγματι ο νικητής του συγκεκριμένου αγώνα. Θα κερδίσει για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου τον Πέτρο Αθανασίου και θα καταφέρει να βάλει τις βάσεις για μια ακόμα καλύτερη συνέχεια. Ο αθλητής του Πάβη Παπαδόπουλου κατακτά τη 12η του επαγγελματική νίκη στο ΚΑΠΑ1. Ήταν ένας ωραίος αγώνας, ήταν ένας αγώνας ανταγωνιστικός, ένας αγώνας με στοιχεία ιδιαίτερα αναφορικά με το ποιος είναι το πάνω χέρι κατά τη διάρκεια του. Και νομίζω ότι αυτό το knockdown και η γενικότερη πίεση που άσκησε από εκείνο το σημείο και μετά, ο Άγγελος Γιακουμής ουσιαστικά καθόρισε και το αποτέλεσμα. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Πρώτο γύρο θα έλεγα πάρα πολύ ισορροπημένο. Δεύτερο γύρο ήταν το αριστερό κρουστέ το οποίο έκρινε το γύρο. Τρίτο γύρο, εντάξει, ήταν θάμα η πίεση βέβαια. Ο Πέτρος επανήρθε, είδαμε ότι πράγματι πάτησε στα πόδια του και το πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μπράβο του, γιατί